Ναι. Πάμε. Όλα τα ζωντανά που έχουν πολλές μορφές είναι ζωντανά που είναι παιδιά της Γαίας. Η Γαία λοιπόν είχε γεννήσει παιδιά που ήταν πολύ μορφή. Ήταν δηλαδή και λιοντάρι, είχε και την ουρά φίδι, είχε και τα φτερά του αετού, είχε το πρόσωπο ενός ανθρώπου ή μιας γυναίκας ή ενός άντρα. Τι ήθελε να παραστήσει όμως στις μέρες μας? Ήθελε να παραστήσει ότι αυτό έχει την ουρά σαν φίδι που είναι γήινο και καταλαβαίνει τις γήινες ενέργειες, έχει το σώμα σαν λέοντα που δείχνει την δύναμη των θηλαστικών μετέπειτα, έχει τα φτερά που ύπταται και δημιουργεί πνεύμα και γίνεται επόπτη σαν αετός, και έχει και το πρόσωπο του ανθρώπου δείχνοντας ότι δίνει νόηση. Ο μύθος με την συγκεκριμένη σφίγγα, θα το θυμόσαστε, ότι στη Θήβα ήταν η είσοδο της Θήβας και όποιος πέρναγε για να μπει, το ρώταγε. Ποιο είναι αυτό το ζώο που γεννιέται και περπατάει με τα τέσσερα, μεγαλώνει, περπατάει με τα δύο και όταν γεράσει, περπατάει με τα τρία. Κανένας δεν το είχε λύσει. Μέχρι που ήρθε ο Ειδίποδας, κυνήγησε και είπε ότι αυτός είναι ο άνθρωπος. Μπουσουλάει με τα τέσσερα, περπατάει με τα δύο και όταν γεράσει, κρατάει τη μαγκούρα και πάει με τα τρία για να μην πέσει. Έτσι λοιπόν έσκασε υποτίθεται και σηκώθηκε και έφυγε. Λοιπόν, αυτοκτόνησε. Δεν μπορούν, ρε, είναι ιερά ζώα. Αυτοκτόνησε. Έσκασε. Και υπάρχει λόγος που αυτοκτόνησε. Ναι, για πες. Μπροστά στο φως της λογικής όλα τα τέρατα της διανοίας διαλύονται. Αυτό μας λέει πολλά. Έτσι και στο μέλλον η λογική θα διώξει όλα αυτά τα τέρατα γύρω μας. Γιατί και αυτά με έδωσε εσύ. Έτσι, μικρή παρένθεση. Λοιπόν, πες, θες να πεις κάτι ακόμα. Εγώ θα σας πω τα διαδικαστικά. Αυτό εδώ, θυμάστε που είδαμε τις πετρούλες, τις σύμβυλας και τις λιτός. Ακριβώς από πίσω είχε ένα μισό κύωνα. Πάνω σε αυτό το κύωνα, ο οποίος ήταν 14 μέτρα και 40 μαζί με τη σφίγγα, η σφίγγα που μόνη της είναι 2,5 μέτρα περίπου, είχε γίνει δωρεά τον 6ο αιώνα που η Νάξος ήταν πολύ μεγάλη δύναμη στον ελλαδικό χώρο. Είχε γίνει δωρεά από τους Νάξιους στο ναό του Απόλλωνα για να πάρουν το δικαίωμα της προμαντίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν περιμέναν στην ουρά όπως οι υπόλοιποι, αλλά είχαν προτεραιότητα για τους χρησμούς σαν πόλη. Αυτό λοιπόν είναι το ιστορικό αυτού του υπέροχου αγάλματος και να πούμε εδώ ότι ο καλλιτέχνης μας, ο Κυριάκος ο Κορονάρχης, το φτιάχνει ακριβώς το ίδιο, κάποιοι το έχουν πάρει ήδη από την ομάδα. Εγώ το έχω εδώ, πάρει. Το έχει είναι φύλακας για το Feng Shui. Και είναι φύλακες. Μπαίνανε και στους τάφους της αρχαιότητας οι σφίγγες. Είναι σαν άγγελοι ας πούμε, είναι τα αντίστοιχα τα χερουβίν. Τα εβραϊκά είναι οι σφίγγες οι ελληνικές. Αυτά είχαμε. Ωραία. Μπορείτε να προσέξετε εδώ λίγο το ύφασμα. Κοιτάξτε. Πώς το κρατάει εδώ το φόρεμα, που είναι από ελαστικό ύφασμα και κάνει αυτές τις σούλες. Βλέπετε. Έχει και χρώματα. Τι πολυτέλεια. Πάντα όλα τα αγάλματα είχαν χρώματα. Αλλά διατηρείται. Και όταν τα βρίσκανε και τα ανακαλύπτανε το μεσαίωνα και μετέπειτα οι Αγγλοσάξονες, επειδή θεωρούσαν ότι το άσπρο είναι το πιο φυσιολογικό, πιάναν τα ξύνανε και αφαιρούσαν τα χρώματα από πάνω, γιατί θεωρούσαν ότι το μάρμαρο είναι πολυτέλεια και είναι... Ενώ στην αρχαιότητα θεωρούσαν οι παππούδες μας ότι δεν είναι σωστό το μάρμαρο να δείχνει λευκό και ότι πρέπει να είναι τόσο ζωντανό που να είναι εμψυχωμένο το άγαλμα. Δηλαδή να το βλέπει κάποιος να λέει, όχι, κινείται.
κατεβαίναν στον Πειραιά οι τουρίστες, οι ταξιδιώτες, και ώσπου να περάσουν την Πειραιώση, να φτάσουν στην Αθήνα και να μπουν από εκεί που είναι ο κεραμικός, στον δρόμο τους συναντούσαν πάμπολα αγάλματα σε κάθε 3-4 μέτρα. Και επειδή αυτά τα αγάλματα ήταν στολισμένα με χρυσά, ήταν βαμμένα, είχαν πάνω τους μεταξωτά ενδύματα, επειδή τους έπαιρνε το ένδυμα ο αέρας, γίνανε και λέγανε «Συγγνώμη, καλά πάω για Αθήνα». Και μετά συνειδητοποιούσε ότι είναι άγαλμα. Αυτό είναι γραμμένο, έτσι. Είναι ιστορικό γεγονός, ναι, ότι ρωτάγαν τα αγάλματα. Φανταστείτε ότι στην αρχαία Αθήνα ήταν περισσότερα τα αγάλματα, τριπλάσιο αριθμό, από ό,τι ήταν οι Αθηναίοι πολίτες. Δηλαδή σε κάθε γωνιά και υπήρχε άγαλμα που τιμότανε για την πράξη του, για το ήθος του, για τη διδασκαλία, για οτιδήποτε. Που βέβαια όλα αυτά χαθήκανε, γίνανε ασβέστης, γίνανε, καήκανε, εσκεμμένα, τα σπάσανε, τα τεμακίσανε. Και τι σημαίνει άγαλμα, να πούμε. Ναι, πες. Ναι. Λοιπόν, άγαλμα προέρχεται από το ρήμα αγάλωμε, που σημαίνει αισθάνομαι εφορία. Και αυτός ήταν, όχι δοξασία, εφορία, χαρά. Και γι' αυτό τα φτιάχνανε και τα γάλματα και τους ναούς, για να αγάλλονται οι ψυχές τους και οι ψυχές των θεών. Στους θνητούς δε δίνανε έμπνευση. Αυτό ήταν η βασική τους λειτουργία. Γιατί πιστεύανε ότι όπως ο έρωτας εισρέει, εις ροή, έρος, εισρέει από τα μάτια και αγγίζει την ψυχή, έτσι και η συγκίνηση και η ομορφιά και αυτή εισρέει και αγγίζει την ψυχή και οθεί τον άνθρωπο για μεγάλα πράγματα, για σπουδαίες αρετές, για ένωση με το, για ένωση με το θείο, ακριβώς. Εδώ πέρα το άνθος, το άνθος που είναι η εποχή τους τώρα, είναι από το αν και θώ. Δηλαδή, κοιτάζω προς τα πάνω γρήγορα στην ουσία, κοιτάζω προς το υπέρτατο όν. Άλλη μια παράθεση για τη σφίγγα. Είναι πανομοιότυπη με τη σφίγγα που είναι κλεμμένη από τα Μεσόγεια, από τα Καλύβια, και είναι στο Μουσείο της Νέας Υόρκης, το οποίο συγκεκριμένο είναι και ζωγραφιστή. Για να μαθαίνουμε λίγο την ιστορία μας και πια αγαπώ. Όλα ήταν ζωγραφιστά, να έχετε υπόψη σας. Όλα τα γάλματα, όλοι οι ναοί, τα πάντα έχουν χρώματα και τα έχουν βρει με λέιζερ τα χρώματά τους. Γι' αυτό και άμα πάτε στο Μουσείο της Ακρόπολης, στο Ισόγειο, στις Κόρες, θα δείτε ότι έχει κάποια που είναι με τα χρώματά τους, ή εκεί που δείχνει τη ζωφόρη του Παρθενώνα στο βίντεο, δείχνει τα χρώματα που έχουν ανακαλύψει. Και έχει κάνει το Μετροπόλιταν Μουσείο της Νέας Υόρκης μία περιοδική έκθεση αυτή την περίοδο που λέγεται «Χρωματιστή Θεή». Μπείτε, πληκτρολογήστε στο ίντερνετ, θα πάθετε σοκ με αυτό που θα δείτε. Είναι τόσο ωραία τα χρώματα και τόσο μία πανδεσία, καμία σχέση με τα λευκά που φανταζόμασταν κάποτε. Το λευκό, ωραία. Κάποτε στο Μουσείο των Αθηνών εκεί στην Πατησίων είχε μια έκθεση. Το είχαν κάνει, ναι, εκεί είχαν ξεκινήσει. Φανταστείτε, παλιά, φανταστείτε ότι το 1998-99, έχοντας το επιστροφή στην Ιθάκη, το μεζοδοπολείο κοντά στα Εξάρχεια, Ζωοδόχο Πηγής και Κολέτη γωνία, έλεγα σε όλους και είχα φτιάξει τον Ποσειδώνα έγχρωμο με χρυσή τρίαινα και τα λοιπά, και μου λέγανε το έχει κάνει πολύ kitsch. Αυτό δεν είναι, γιατί το χρωμάτισε, αυτό είναι μπρούτζινο, δεν έπαιρνε χρώμα. Και τσακωνόμουν με ιστορικούς, αρχαιολόγους και ξεναγούς ότι όλα τα πάντα ήταν χρωματιστά. Και μέχρι σήμερα δεν θέλουν να το χωνέψουν. Θεωρούν ότι είναι λευκό, λευκό, λευκό. Όχι. Αυτά εδώ ιδιαίτερα, εδώ θα δείτε, ενώ είναι 12 εκατοστά το πάχος, αυτά είχαν μέσα βάθος. Δηλαδή ήταν τόσο καλά ζωγραφισμένο που είχε βάθος και το έβλεπε σαν να είναι μέσα-μέσα. Όπως είναι αυτό που κάνουν με τις κάρτες που είναι τριδιάστατο, έτσι ήταν και αυτό σαν τριδιάστατο. Ήτανε μάτα, όχι, ήτανε έγχρωμα, τίγλας και περίπου. Εδώ θέλω να σας δείξω τα άλογα στην αρχαιότητα, πόσο τα σεβόντουσαν, και θα δείτε ότι εδώ, αυτό εδώ που φοράνε εδώ πέρα, δεν έχει χαλινάρι. Έχει δέσιμο εδώ πάνω, που όταν τραβάει το κεφάλι, τραβάει μόνο το κεφάλι και όχι τα χείλια. Τα χείλια, να ξέρετε, το χαλινάρι των χιλιών το κάνανε το βασίλειο της Αγγλίας, όπως τις σέλες, τα σπιρούνια και το μαστίγιο. Στην αρχαιότητα απαγορευόταν να χτυπήσεις
τον ύπο, γιατί θεωρόταν ότι είναι άνθρωπος, άλογος άνθρωπος. Θεωρόταν ότι πρέπει με τη σκέψη σου να το οθείς και με τη σκέψη σου να το κατευθύνεις. Και γι' αυτό στον Ηνίοχο βλέπουμε ότι κρατάει το τέθρυπο, γιατί είναι τέσσερις ύποι, κρατάει το τέθρυπο και εδώ δεν έχει καθόλου δύναμη. Το πάει με το πνεύμα. Έτσι λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι και αυτά εδώ, κοιτάξτε εδώ πάει το σκηνή. Πάει γύρω γύρω στη μουσούδα του, που έτσι το σταματάει. Αυτό το να σκίσει εδώ τα χείλη, αυτό το χαλινάρι που λέμε, για μένα και για τους αρχαίους Έλληνες ήταν βάναυσο, γιατί είναι το μοναδικό σημείο που πονάει το άλογο. Εδώ, σε αυτό το σημείο. Δεν έχει καθόλου θέμα. Σήμερα γι' αυτό τόση, το θέλω. Με τόση ζωοφιλία και αγάπη και συνέστηση. Τους είδαμε, τους είδαμε. Όχι, για εμάς μιλάω, μιλάω για αυτούς. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Μωρά, ναι. Πες του, μωρά. Εδώ μας λέει ο Δημήτρης ότι στο νομό Χανίων στην Κρήτη αυτά που λέω εγώ τώρα τα βάζανε στα άλογα και τα λέγανε μουράγες. Δηλαδή ότι το κρατάει από τη μούρη του. Ότι το συγκρατεί. Μούρι άγω, ναι. Αυτό πρέπει να είναι από πολέμους, τώρα δεν ξέρω. Γιγαντομαχία. Εδώ βλέπουμε λίγο χρώμα, το βλέπετε. Ναι. Και εδώ μέσα το εσωτερικό της ασπίδας της θεάς Αθηνάς, βλέπετε, έχει και το Γοργόνιο εδώ. Βλέπετε τα φίδια. Αυτή είναι η θεά Αθηνά. Λοιπόν, και οι θεότητες απόλυτες. Μαζί με τις πιτάνες και τις μηδέντες. Εδώ το λιοντάρι που θα πω. Σύγχρονος είχε ορυχία χρυσού. Εξού και υπάρχει η παραλία της Χρυσοπηγής που χρυσίζει άμμος, είχαν χρυσό στη Σύγχρονο. Και κάνανε ένα υπέρλαμπρο θησαυρό και εκεί βλέπουμε στις στήρες της, την πρώτη ήταν δύο Ικαριάτιδες, πρόδρομοι των Καριάτιδων των Αθηνών, έκτος αιώνας. Και εδώ βλέπετε τη μάχη του Ηρακλή με τον Απόλλωνα για τον Δελφικό Τρίποδο. Θα σας πει ο Επίκουρος. Πες εσύ. Λοιπόν, φτάνει ο Ηρακλής στους Δελφούς να πάρει χρησμό από τον Απόλλωνα, αλλά έχει διαπράξει τον φόνο του Ιφίτου. Λοιπόν, και επειδή δεν έχει καθαρθεί, ουρλιάζει η πυθία και του λέει «Γες έξω, Βέβυλε» και τα λοιπά. Και αυτό συγχύζεται, λέει «Όχι, εγώ θέλω τον χρησμό, όχι, δεν θα πάρεις χρησμό», βουτάει τον τρίποδα και πάει να φύγει. Λέει «Θα κάνω δικό μου ματίο». Και κατεβαίνει ο Απόλλωνας και τραβάνε τώρα τον τρίποδα και με παρέμβαση του Διός επανέρχεται ο Δελφικός τρίποδα στο ματίο και φεύγει και νομίζω καθαίρεται εν τέλει ο Ηρακλής και του δίνουν χρησμό ή κάνει αλλού το μαντίο, δεν θυμάμαι τώρα πώς ακριβώς πάει ο μύθος, αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί λύγει το συμβάν. Αυτό είναι ας πούμε το κεντρικό θέμα του αετώματος. Πρέπει να αναφέρουμε συγχνώμη στην Ευρώπη, προέρχεται από την Αίγυπτο. Όχι. Η σφίγγα δεν προέρχεται από την Αίγυπτο. Οι Αιγύπτιοι την πήραν από μας. Υπάρχουν σφίγγες από τους προέλληνες. Πάρα πολλά. Καταλαβαίνετε. Και εμείς ξαναπήγαμε και τους πήραμε αντιδάνεια. Αλλά δεν. Αυτά είναι πριν τους Αιγυπτίους. Όχι, αυτό είναι μετά τον Αιγυπτίου. Αυτά είναι μετά τους Αιγυπτίους. Ήταν το πρόσωπο. Ήταν το πρόσωπο. Και μετά στην Κύπρο το έκαναν γυναικείο και ήρθε και στην Ελλάδα. Δηλαδή να αναφέρουμε τους άλλους πολιτισμούς και να μην είμαστε τόσο εθνοκεντρικοί. Απλώς η εξέλιξη είναι διαφορετική. Ναι, τα αντιδάνεια υπάρχουν. Ναι. Γιατί όταν πήγαν οι Έλληνες να πάρουν τη γνώση του Αιγυπτίου, είπαν οι Αιγύπτιοι ότι εσείς είσαστε μικρά παιδιά. Μα οι Έλληνες είχαν πάει πρώτη στιγμή. Και οι παππούδες όταν τους έκαναν τη γνώση και σα την ξαναφέρουμε. Η Αίγυπτος είναι απικία της Ελλάδας. Αίγυπτος σημαίνει η πτιά της του Αιγαίου, κάτω από το Αιγαίο. Είχαν πάει και είχαν κάνει και απικίες οι Έλληνες. Για τη Σαντορίνη. Να αναφέρουμε λίγο την ιστορία μας, να τη μαθαίνουμε κανονικά. Ξέρουμε σε βάθος την ιστορία πρέπει. Ναι. Να την ξέρουμε σε βάθος. Να αναφέρουμε και τους λαούς. Δεν υπάρχει.
θεία του Αιγαίου. Θα το δούμε στο μέλλον. Θα τα δούμε στο μέλλον. Ωραία. Εδώ βλέπετε τον Κλεόπη και τον Βίτωνα ή κατά άλλους τους Διόσκουρους. Είναι τύποι κούροι, είναι από τους πρώιμους κούρους. Βλέπετε πόσο σχηματοποιημένα είναι τα γόνατα. Έτσι, υπάρχουν πολύ σχεδιαστική αναπαράσταση του πώς είναι. Να πούμε εδώ ότι όντως στην αρχαϊκή εποχή, που είναι η κυρία που έλεγε για τη σφίγγα, την αρχαϊκή εποχή, επειδή έχει υπάρξει μία αναταραχή στον Αιγαϊκό χώρο και έχουν μεσολαβεί στα γεωμετρικά χρόνια που λέγονται και σκοτεινά χρόνια, όπου γίνανε κάποιες καταστροφές και τα μόνα που έχουμε είναι εκείνη η μεγάλη αμφορή, η κεραμική, που έχουν τις εκφορές, τις ταφικές και τα λοιπά και εκεί χάβανε και βλέπουμε συνέχεια πολεμικές αναπαραστάσεις, είναι μάλλον μια περίοδος πολεμική, χάνεται ο πολιτισμός και κάνουμε αντιδάνεια από τον Αιγυπτιακό πολιτισμό, οπότε βλέπουμε την ορφωτή Φενάκη, όπως λέγεται στην ορολογία των αρχαιολόγων, που είναι αυτό το χτένισμα το Αιγυπτιακό με τους βόστρικους. Ωραία. Έχουμε δηλαδή κάποια στοιχεία, αλλά βλέπουμε όλα τα στοιχεία της αρχαϊκής τέχνης.